Κύριε Μητίδη. Ο κύριος Μητίδης μας ακούει στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα σας ακούμε καλά. Για να ρωτήσω, ήταν αληθεύει ότι ήταν κοινό μυστικό και πάντως κοινό παράπονο των κατοίκων ότι υπήρχε μια ανομία και ότι πάντως κανείς δεν ήλεγχε αυτή την κατάσταση εκεί? Αυτή ήταν η εικόνα που εκτέμπαμε προς τα έξω. Ότι υπήρχε κάποια ανομία και ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά θα ήθελα, κύριε Τσουρλή, να πω εδώ ότι βάσει της συμφωνίας με τα Ηνωμένα Έθνη και του status quo μετά το 1974, η αστυνόμευση του μεικτού χωριού εντός νεκράς ζωνής γίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη, την αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν έπαψε ποτέ να ισχύει ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δεν υπάρχει ανομία όπως πολλοί μπορεί να ισχυρίζονται. Πάντως όμως, το τελευταίο διάστημα υποψιαζόμαστε όλοι, επειδή αυξήθηκε η πίεση και η έλεγχη της αστυνομίας στις ελεύθερες περιοχές, μετακόμισαν συγκεκριμένα υποστατικά στη δική σας κοινότητα. Αυτό είναι γεγονός, έτσι? Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς, με το κλείσιμο των παράνομων καζίνων ή του καλύτερα του ηλεκτρονικού τζόγου στις ελεύθερες περιοχές, μετακομίζαν σιγά σιγά στην πύλα και από... Από ποιους λειτουργούσαν, από ντόπιους, κύριε Μητίδη, ή ήρθαν επιχειρηματίες και άνοιξαν τα υποστατικά εκεί και πηγαίνουν ερχόντουσαν? Όχι, να αναφέρουμε ότι δεν είχαν ούτε έναν κατοίκον της πύλας, ούτε έναν πηγιώτη, με λίγα λόγια, που διαχειρίζει τον τέτοιους επιχειρήσεις. Είναι όλοι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι εκτός πύλας. Εκτός πύλας. Οι Θαμώνες ήταν και από άλλες περιοχές εκτός πύλας και αυτοί? Θαμώνες δεν είχαμε καθόλου εμείς, κύριε Τσουρούτλη. Τους βλέπατε όμως να πηγαίνουν έρχονται, έτσι? Τους βλέπαμε βέβαια και τα αυτοκίνητα και όλους. Ναι. Από όλες τις επαρχίες? Φαντάζομαι από όλες τις επαρχίες, ναι, καθότι πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να τους ελέξουν. Ναι. Συνεπώς, σήμερα είστε ικανοποιημένος που πάντως επικράτησε ο νόμος, εφαρμόστηκε στην ουσία το πνεύμα και το γράμμα του νόμου και προφανώς νιώθετε και πιο ασφαλής? Ναι, η αλήθεια είναι ότι κίνησαν όλα ομαλά, είναι όλα ήρεμα και ευτυχώς δεν είχαμε οποιοδήποτε επεισόδιο που να επηρεάσει την ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων. Στο παρελθόν είχατε προβεί σε καταγγελία για αυτά τα υποστατικά, ότι δρούσαν παράνομα, ότι Όχι, καθαλών. Εμείς το μόνο που λέγαμε είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν πολιτικό θέμα και ότι έκριζε πολιτικής απόφασης. Απλά για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, το μοναδικό μας πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε με τη λειτουργία τέτοιων υποστατικών ήταν το γεγονός ότι, παρόλο που εμείς σαν κοινοτικό συμβούλιο τους εξυπηρετούσαμε, τους παρήχαμε όλες τις υπηρεσίες μας όσον αφορά τις συγκομιδείς κυβάλλων, τις κοινοτικές υπηρεσίες, είδα το προμήθεια και άλλα, δεν μπορούσαμε να εισπράξουμε ούτε έναν ευρώ φόρο. Δεν φτάνει που έβγαζαν χρήματα δηλαδή, δεν πλήρωναν και καμιά υποχρέωση απέναντι στο Δήμο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έκανα για να αποφύγω να πληρώνω. Αλλά... Γιατί αντιλαμβάνεστε, τα κέρδη είναι μεγάλα και ότι οι φορολογίες είναι μηδαμινές σε σχέση με τα κέρδη. Οι λόγοι που το έκανα ήταν για να μην φαίνεται ότι είναι αυτοί πίσω από τα παράνομο τζόγο. Στην ουσία δεν ξέρατε από πού να εισπράξετε, μου λέτε. Ναι, διότι ήταν όλα τουρκικά υποστατικά, τουρκοκυπριακά υποστατικά, τα οποία ήταν ενοικιασμένα από δικούς μας, οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν για τον ηλεκτρονικό ζώο. Μάλιστα. Ευχαριστώ.